Joe tonight. Σήμερα είμαστε σε μια όαση μέσα στην Τσιμεντούπολη Αθήνα. Είμαστε στο Πάρκο της Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, στο Κέντρο Τεχνών. Και δίπλα μου ποιον έχω? Τον Ελευθέριο Βενιζέλο, σε άγαλμα φυσικά. Εδώ σήμερα θα περάσουμε πολύ όμορφα και μετά θα συνεχίσουμε με τις συνεντεύξεις μας. Θα δούμε μοντέλα να κάνουν γυμναστική, να χορεύουν, να παίζουμε. Εγώ με τα σκυλιά μου, τη Ζιζέλ και τον Μπρούνο. Θα μας δείτε λοιπόν πώς περνάμε καλά και στον καζόν, στο πράσινο, όχι μέσα μόνο στα τσιμέντα. Φιλιά πολλά, πάμε Billy Joe tonight! Καλησπέρα, Μελένη Άραμ. I'm a Canadian medical student. Hi, my name is Carmen. I am also a Canadian medical student. Hi, my name is Dilay. I am Turkish medical student. Hi, my name is Lydia and I'm a writer. Billy Joy tonight! Bravo! Billy Joy tonight. Είμαστε εδώ στο Πάρκο της Ελευθερίας. Γυμναστήκαμε, χορέψαμε, όλα τα κάναμε. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε όλα τα παιδιά. Το όνομά σου? Λέγομαι Δανίλη Παπαλάμπρος. Είμαι 19 ετών. Κάνω προετοιμασία για την Καλών Τεχνών. Τα χόμπι μου γενικά είναι γυμναστική, ζωγραφική και να βγαίνω μαζί με τους φίλους μου. Δεν έχω κάτι άλλο συγκεκριμένο. Το όνειρά σου για το μέλλον? Να γίνω σχεδιαστής μάγκα στην Ιαπωνία, Ιαπωνέζικα κόμικ. Σχεδιαστής μάγκα, Ιαπωνέζικα κόμικ. Μάλιστα. Μετά από 10 χρόνια τι θα ήθελες στη ζωή σου? Ξέρω εγώ. Οικογένεια, λεφτά. Παιδιά, λεφτά. Παιδιά, ναι. Και υγεία, πάνω απ' όλα. Καλά, ναι, πάντα. Δανίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έχω σε όλες τις εκπομπές μας. Καλώς την Αλεξάνδρα. Για πες μας. Αλεξάνδρα, επίθετο. Καλησπέρα σας. Η Αλεξάνδρα Ιανδρέου είμαι. Είμαι μοντέλο και κάνω διαοργανώσεις μόδας, επιδείξεως μόδα και καλλιστιών. Μετά από 10 χρόνια, τι θα ήθελα? Θα ήθελα να συνεχίζω αυτή την όμορφη καριέρα μου και τη λαμπερή και να γίνω ακόμα όσο γίνεται περισσότερο καλύτερη σε αυτό το χώρο. Οικογένεια? Και η οικογένεια και ένα όμορφο κοριτσάκι, αν μπορούσε να είναι η κόπια μου ακόμα, γιατί όχι. Τα σκυλάκια τα αγαπάς?
Πολύ, πολύ, πολύ. Ακόμα περισσότερο τα γατάκια. Ωραία. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήμουν κοντά σας. Γεια σας. Γεια σου. Το ονοματάκι σου, κούκλα. Αλεξάνδρα Γεωργούλη. Τα καπέλα μας θα τρακάρουνε. Ω, ναι. Ω, ναι. Είναι τέλεια. Ω, ναι. Αυτό είναι καλοκαίρι. Για πάμε, Αλεξάνδρα. Επίθετο. Γεωργούλη, Αλεξάνδρα. Α, ωραία. Μου στα μίλησε το σταμάτη το Γεωργούλη. Για πάμε το δικηγόρο. Λοιπόν, για είναι φίλο μου. Είναι φίλο σου. Πολύ. Λοιπόν, για λέγε, τι δουλειά κάνεις. Είμαι μοντέλο κι εγώ. Ασχολούμαι με τη μόδα πολλά ναι. χρόνια. Ναι. Είμαι στον καλλιτεχνικό χώρο. Σιγά σιγά κάνω κι εγώ βήματα στην τηλεόραση. Μπράβο. Και μετά 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια προπάντων υγεία, οικογένεια. Έτσι κι αλλιώς εγώ έχω μια οικογένεια. Ναι. Και όλα καλά. Είσαι ευτυχισμένη. Είμαι ευτυχισμένη. Όσο μπορεί. Λίγο. Λίγο, όσο πατάει η γάτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Η επόμενη. Και τώρα η φίλη μου, η Γιώτα Ηλιάσκου. Μη τη βλέπετε, από μένα ξεκίνησε το modeling, Γιώτα. Καλά τα λέω. Ναι. Γιώτα Ηλιάσκου. Γιώτα Ηλιάσκου. Αλλά ποια είναι η δουλειά της η πραγματική? Είμαι μοντέλο ηθοποιός και προπονήτρια καράτε. Προπονήτρια καράτε. Mm-hmm. Για πες μας λίγο ακόμη. Είμαι και διαιτητή σε αγώνες καράτε. Ναι. Και θα ήθελα να σε 10 χρόνια ίσως. Ναι, και σε 20 άμα και σε 20. Ναι. Να κάνω καράτε στα παιδάκια μου και να κάνουμε και μια καμία. Στα δικά σου τα παιδάκια. Ναι. Τώρα κάνεις καράτε στα άλλα τα παιδάκια. Ναι. Αν δεις κανέναν έτσι μάγκα, θα τον βαρέσεις. Αμέ. Γιατί όχι. Και κάποιος άμα σου επιτεθεί. Θα τον βαρέσει και αυτόν. Μπράβο. Και δεν της φαίνεται ότι βαράει. Κάνε μου μια λαβή. Κάνε μου μια λαβή. Και ακόμα μία, μη φοβάσαι. Αντέχω. Σε ευχαριστώ, Γιώ, και εγώ σ' αγαπώ. Φιλιά. Πάμε στην επόμενη. Το κορίτσι μας το ωραίο. Για πες μου το όνομα, επίθετο. Με λένε Ελβίρα Όπρισκ και ναι. Είμαι στην Ουκρανία. Ωραία. 18 χρονών. Φέτος τελείωσα το σχολείο και συνεχίζω για 4ο έτος τουριστικές σπουδές. Ονομάζομαι Αχιλλιάς Μάνος, ασχολούμαι με το γυμναστήριο. Ναι, φαίνεται από το κορμί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με το modeling πάρα πολύ ασχολούμαι. Ηθοποιός θα ήθελες να ήσουν? Θέλω να ασχοληθώ και με αυτό το κομμάτι. Να παντρευτείς? Ναι, γιατί... Α, στο αργότερα. 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 Εσείς οι ωραίοι δεν είστε για να είστε παντρεμένοι. Είστε για το λαό. Μαριλένα, για πάμε. Εγώ έχω ξαναπεί και σε εσάς ότι ασχολούμαι με θέατρο, σπουδάζω μηχανικός βιοτηρικής τεχνολογίας. Ασχολούμαι και με τον αθλητισμό παράλληλα. Έκανα πολλά χρόνια κορμάρα. Ποδόσφαιρο και όλες είναι μεγάλη. Ποδόσφαιρο. Είναι η μεγάλη μου αγάπη. Το δεν είναι λίγο αντρικό το ποδόσφαιρο? Είναι λίγο, αλλά θεωρώ ότι όλα τα αθλήματα αφορούν όλους. Αρκεί να τα αγαπάς και να τα βιώνεις. Πέφτεις κάτω, χτυπάς γόνατα, πόδια. Βέβαια. Έτσι όμως εκτονώνουμε το σώμα μας και ναι. αποκτάμε και φυσική κατάσταση παράλληλα. Μάλιστα. Ναι. Έχεις δει ποτέ κανέναν άντρα? Δεν έχω δει. Μέσα στα πλαίσια του ποδοσφαίρου έχουν συμβεί και ατυχήματα, μπορώ να πω. Μάλιστα. Αλλά κατά λάθος. Μετά από 10 χρόνια. Θα ήθελα να ασχοληθώ βαθύτερα με το θέατρο και να καταφέρω όπως με αγγίζει και εμένα ψυχικά να αγγίξω και εγώ τις ψυχές των ανθρώπων. Mm-hmm. Αυτό. Και ένα έργο που σου αρέσει. Μ' αρέσει πολύ η Ιουλιέτα. Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Μου έκανε την Ιουλιέτα. Απλά είναι Shakespeare. Ένα αρκετά δύσκολο έργο. Οπότε δεν έχω απέτηση να παίξω, απλά θα ήθελα. Θα παίξουμε. Θα κάνουμε και πρόβες εδώ. Θα παίξουμε. Εγώ θα κάνω τον Ρωμαίο και εσύ την Ιουλιέτα. Δεν αυτοκτονήσουμε όμως στο τέλος. Όχι, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε μια σεξι γυναίκα. Πλούσια τα ελέη του Θεού. Στήθος, ποπό, χορεύει ωραία. Από πού είσαι? Κολομβία. Καταλάβατε, Κολομβία. Εκεί είναι ωραίες οι γυναίκες. Για πες μας για θέμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να γίνω παρουσιάστρια. Θα μου πάει στη δουλειά. Α, δεν παίζω. Δίπλα σου. Καλά, δίπλα μου, ναι, είσαι. Και έχω το δικό μου μαγαζί, σχεδιάζω ρούχα, μαγιό. Τα μαγιό που φοράνε οι κοπέλες είναι της Λιλιάνα. Ναι, οπότε θέλετε, μπορείτε να με βρείτε στο Facebook και εκεί θα κάνουμε παραγγελίες. Πες μας, πού στο Facebook? Στο Facebook για Γιώτα Ηλιάσκου, My Fashion Boutique. Πάμε, θα σε δούμε σε άλλο γύρισμα. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε πολυεθνική εταιρεία. Πολυεθνικό γύρισμα κάνουμε. Πάμε στην επόμενη. Λέγομαι Νταϊάννα από Φετού. Εγώ γεννήθηκα στην Σιβηρία. Και Σιβηρία. Ναι, αλλά είμαι... Πάγος εκεί, πάγος. Ναι, παγωνιά. Είμαι Ελληνίδα. Εσύ είσαι ζεστή όμως. Είμαι πολύ ζεστή. Η μητέρα μου είναι Ελληνίδα και ο πατέρας μου είναι Ρώσος. Σαντορίνιο. Εκεί είναι το ηφαίστειο με τον πάγο. Πώς μπορεί τώρα τα ετερόνυμα έλκονται. Πάγος και ηφαίστειο. Και βγάλανε σένα. Και βγάλανε σένα. Μπαρούτι λέγεται. Μπαρούτι. Για πες μας λοιπόν. Εγώ έχω μια εταιρεία που κάνει στολισμούς, άμφιος στολισμούς και οργάνωση γάμου.
Εγώ πιστεύω που σε άλλες εκπομπές να κάνω και διάφορα μαθήματα για όσους θέλουν να οργανώσουν και να στολίζουν τους γάμους τους μόνος τους. Δεν καταλαβαίνετε τώρα, θα μου πάρει τη δουλειά, οργανώσεις γάμων. Δεν πειράζει όμως, ας μου την πάρει τη δουλειά, θα φτιάξουμε λουλούδια και διάφορα, θα συνεργαστούμε. Ονομάζομαι Αγγέλος Παπιντός, είμαι 16 ετών. Πας σχολείο? Ναι, Δευτέρα Λυκείου θα πάω φέτος και ασχολούμαι με το BMX. Πώς το είπες? BMX. Τι είναι αυτό? Ποδήλατο σε ράμπες, ας το πούμε. Μάλιστα. Και θες να γίνεις μοντέλο? Ναι. Ηθοποιός? Δεν θα είχα κάποιο θέμα. Ποιον θαυμάζεις, Έλληνα? Έλληνα. Ναι. Πάνω μου Ζουράκι. Μάλιστα. Το Σάκη Ρουβά? Δεν θα είχα κανένα θέμα να τον γνωρίσω. Θες να τον γνωρίσεις? Εννοείται. Θα κάνω τα πάντα για να σου το γνωρίσω. Κάντε μια ευχή. Κάνουμε και αυτό. Το αγαπημένο μου επάγγελμα ήθελα να γίνω detective, να παρακολουθώ, να μαθαίνω τις ζωές των άλλων. Τιμή μου που έχω δίπλα μου τον κύριο Τσουκαλή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και δική μου χαρά και τιμή. Πείτε μας. Όλος ο κόσμος έχει ένα μικρό ερευνητή μέσα του. Ναι. Θέλουμε να μάθουμε, να ψάξουμε και θέλουμε να μάθουμε το παρελθόν του άλλου. Σας έρχονται ζευγάρια, χωριστά φυσικά ο ένας από τον άλλον. Πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, ενδεχομένως μετά την κατάργηση του ποινικού μέρους της Μυχείας, ένα κομμάτι από αυτή τη δουλειά έχει πλέον εκλείψει. Τα τελευταία δε χρόνια με την κρίση, κανένας δεν έχει όρεξη και οικονομική άνεση να ασχοληθεί με το έντερο νήμιση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησε πλέον αυτή η δουλειά. Υπάρχουν. Είμαστε ένας μεσογειακός λαός με εκρηκτικό ταπεραμέντο που θέλουμε τα μάτια μας ανοιχτά πάντα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι όταν έχουν την άνεση, την οικονομική και, και έχουν επενδύσει συναισθηματικά πάρα πολλά, ψάχνουν να δουν το έτερο νήμιση. Εγώ πάντως το έχω κάνει δύο φορές στη ζωή μου. Δεν ήρθατε σε μένα όμως και αυτό. Όχι. Είναι κοκκινικά. Στην τρίτη φορά θα έρθω σε εσάς. Βέβαια είχε αποτέλεσμα. Για προγραμμία έρευνα. Ναι, προγραμμία ακριβώς. Κάποιος με ζητήσει σε γάμο, έλεγα να δεχτώ ή να μην δεχτώ. Έβαλα λοιπόν κάποιον detective. Το ψάξαμε και δεν δέχτηκα. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Τι καλά έκανα. Τώρα βράδυ με τις ευκαιρίες που είπατε για αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, τι μπορεί να μου ζήτησε μία πελάτησα με την κόρη της, διότι πάει σε ένα γραφείο ερευνών για έναν μέλλοντα γαμπρό να δουν εάν είναι καλό παιδί, αν είναι ναρκωμανής, αν είναι καλό παιδί. Σωστό, και πρέπει να το κάνει αυτό. Αν είναι γυναίκα. Και πρέπει, δεν μπορεί, είναι πολλά. Δεν μου ζήτησε τίποτα από αυτά. Τι μπορεί να μου ζήτησε μία μάνα με την κόρη? Για να ακούσω. Να κάνω εγώ το δημοσιογράφο τώρα. Ένα αντίγραφο του ε9, κύριε Τσουκάλη. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Εδώ ξέρουμε περιπτώσεις γαμπροί που παρουσιάζονται με το τάδε επάγγελμα και τελικά κάνουν άλλο επάγγελμα. Αυτό είναι συνηθισμένο. Δεν θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν αυτός που θα παντρευτούμε, και ειδικά στις μεγαλοπόλεις, ποιος είναι, τι είναι, ποια είναι η οικογένειά του, τι δουλειά κάνει. Όχι μόνο αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Έλληνας έχει λίγο και το. Η πλειοψηφία των Ελλήνων έχουν και την τάση να παρουσιάζονται σαν ελεύθεροι και να είναι παντρεμένοι. Ο άλλος είχε οικογένεια με 3 παιδιά και παρουσιαζόταν επί 4 χρόνια, έκανε τον αραβωνιαστικό, πήγαινε στο σπίτι, είχαν κάνει και αραβώνες μαζί με ένα φίλο του. Ναι, πολλές περιπτώσεις. Είχε παρουσιάσει έναν άλλον γνωστό του ότι ήταν ο θείος του και είχαν κάνει αραβώνα και είχε 2 σπίτια στην ουσία. Είναι νόμιμο να παρακολουθεί κάποιον? Ακούστε. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές η έρευνα είναι σε ένα μετέχμιο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Προσπαθούμε και πιστεύω νιώθω ευτυχής γιατί το έχω καταφέρει να είμαστε μέσα σε νόμιμα πλαίσια. Δηλαδή μια επιτήρηση σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί κανείς να σου την απαγορεύσει διότι είσαι σε δημόσιο χώρο. Το να κάνουμε υποκλοπές, το να κάνουμε, να βάλουμε από χώρο, ιδιωτικό χώρο, μακριά από μένα, αυτά δεν τα έχω κάνει ποτέ. Μάλιστα. Πόσα χρόνια είστε σε αυτή τη δουλειά? Αποφοιτητής.
Πρέπει να πούμε οπωσδήποτε, θα πούμε γιατί δεν κρύβω την ηλικία μου. Είμαι 30 χρόνια. Είμαι 30 χρόνια πλέον στη δουλειά. Ναι. Έχω περάσει μόνο τα 30 χρόνια. Βέβαια. Ασχολείστε με πολύ σοβαρές υποθέσεις. Ναι, και έχω σας έχουμε δει τελευταία σε πολύ σοβαρές υποθέσεις. Και έχω και ένα ψώνιο που ξέρει όλος ο κόσμος, την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Ναι. Έχω έρθει και σε ομιλία σας. Λοιπόν, δεν ξέρω, με είδατε, αλλά εγώ ήρθα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Και εκμεταλλεύομαι την καλοσύνη σας και το βήμα που μου δίνετε, γιατί για μένα η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι από τα σποδιότερα πράγματα. Δεν αρκεί στα παιδιά μας να δώσουμε τα 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρωτίστως πρέπει να τους δώσουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Σωστό. Και είναι κρίμα να. Καταπολεμείται όμως η αρχαιοκαπηλεία. Για μένα η καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας με τον καλύτερο τρόπο γίνεται όταν ενημερώνει το κόσμος. Για παράδειγμα, πριν από λίγους μήνες που με καλέσανε στο Μαρούσι σε κάποιο γυμνάσιο να κάνω μια διάλεξη, είπα ότι η καλύτερη καταπολέμηση είναι αυτό που μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που επίσης έκανα μια διάλεξη, να ενημερωθεί ο κόσμος, να καταλάβουν ότι είναι πολύ σπουδαίο για τους Έλληνες, γιατί είμαστε, δεν είναι εγωιστικό αυτό, είμαστε ένας ξεχωριστός λαός. Απόδειξη ότι όλοι οι αρχαιοκάπηλοι και όλα τα ξένα μουσεία θέλουν να έχουν κάτι ελληνικό. Ναι. Για παράδειγμα, στο Βρετανικό Μουσείο δεν έχει κανείς να θαυμάσει τίποτα άλλο πλην από τα γλυπτά του Παρθενώνα και όχι τα Ελγίνια, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε σε αυτές τις. Υπάρχει ελπίδα να ξαναπάρουμε. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Κάποτε, όταν είχα γραφείο στο τότε Δυτικό Βερολίνο, πριν ακόμη πέσει το τείχος, ένας εκλεκτός μου φίλος και συνεργάτης, ο Γιάννης Πετρίδης, με παίρνει και πηγαίναμε και κάναμε βόλτα στο μετρό, όπου περνούσε το τρένο μέσα από το σημείο που λέγανε εδώ είναι το στέκι των κατασκόπων. Μου είπε λοιπόν ένα βράδυ που είχε πάρα πολύ κρύο, 20 υπό το 0 και κάναμε βόλτα, Γιώργο, κάποια στιγμή θα πέσει το τείχος του Βερολίνου. Αν το έλεγες αυτό το πράγμα πριν από χρόνια σε κόσμο, ακόμη και στους Γερμανούς που είχαν αυτή την τεράστια επιθυμία να ενωθούν οι δύο χώρες, θα έλεγε κανείς ότι ο Γιάννης λέει παλαβομάρες. Ο Γιάννης όμως έβλεπε πολύ μακριά, καλή του ώρα, και το τείχος του Βερολίνου έπεσε και είναι μια ανάμνηση, μια κακή παρένθεση για το γερμανικό λαό. Αν λοιπόν πρώτα το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι, ναι, και κάνουμε όπως για παράδειγμα. Γιατί όμως φέραμε την Αλαμουντή να μας λύσει αυτό το πρόβλημα, ενώ υπάρχουν τόσοι καλοί δικηγόροι εδώ στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν αυτό το θέμα. Και γιατί όχι αυτό. Μόνο, όχι μόνο αυτό. Γιατί δεν φέραμε μια στάρ. Είναι και Έλληνες που πονάνε την πατρίδα τους. Μια στάρ δικηγόρο φέραμε. Για ποιο λόγο. Εγώ θα σας πω κάτι που έζησα το 2014 που βραβεύτηκα στα Διεθνή Βραβεία στο Βατικανό, Τζουσέπε Σάκα. Τη δεύτερη χρονιά, επειδή έγινα εκπρόσωπος εθιμοτυπίας των βραβείων, καλέσαμε τον Ντούσαν Ζιντάνσκι, ένας σερβοελβετός φιλέλληνας, ο οποίος μιλάει τα ελληνικά και ξέρει την ελληνική ιστορία καλύτερα από εμάς. Βραβεύτηκε λοιπόν και εκείνος. Έχει κάνει ένα σύλλογο, δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, αποκλειστικά στη Γενέβη, ο σύλλογος, για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Μάλιστα. Εγώ ερωτώ, αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να τον καλέσουμε εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος έρχεται συχνά, αλλά να τον καλέσουμε επίσημα. Ναι, σωστά. Ο Ντούσαν έρχεται 10 φορές το χρόνο, γιατί αγαπάει, είναι τόσο φιλέλληνας που έκανε σύλλογο στην Ελβετία, ασχολείται ένας ξένος στην ουσία, εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ το νιώθω πολύ δικό μου, και μάλιστα τη δεύτερη χρονιά, το 2015, όταν τον τιμήσαμε μαζί με τον Αναστάσιο της Αλβανίας, μια άλλη εκπληκτική προσωπικότητα, γύρισα στη δεξίωση το βράδυ και του είπα: σας ευχαριστώ για αυτά που κάνετε για την πατρίδα μου. Με έπιασε από τον νόμο εκνευρισμένος, θα έλεγα, και μου λέει: μην το ξαναπείς αυτό. Λέω: γιατί είπα κάτι που σας ενόχλησε. Εμείς, λέει, όλοι πρέπει να σας ευχαριστούμε για αυτά που έχετε κάνει για την ανθρωπότητα. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι φιλέλληνες, οι οποίοι ασχολούνται και μάλιστα με το συγκεκριμένο θέμα. Όπως επίσης υπάρχουν προτάσεις πολλές. Δηλαδή, για παράδειγμα, άκουσα τον πρόεδρο της UNESCO. Είστε και εκεί. Βεβαίως, είμαι σύμβουλος πολιτιστικής κληρονομιάς. Άκουσα λοιπόν τον Γιάννη τον Μαρονίτη, τον πρόεδρο του UNESCO Πυραιός και Νήσων, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στο Παγκόσμιο Οργανόγραμμα και αυτή τη στιγμή μας εκπροσωπεί στο συνέδριο στην Ιαπωνία, που είπε κάτι εκπληκτικό, ότι θα πρέπει να αρνηθούμε να πάμε να πληρώσουμε για να δούμε τα δικά μας πράγματα. Άλλη μια πρόταση που έγινε επίσης στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, η Λουκίρα Ικαρέρη, η σύζυγος του κύριου Πλέσσα. Θα πρέπει να ζητήσουμε ποσοστά για τις αρχαιότητες που έχουν όλοι αυτοί οι κλέφτες, γιατί κλεμμένα είναι. Πώς θα το κάνουμε. Ναι, βέβαια. Και πολύ ακούω, εκνευρίζομαι δε όταν ακούω να μιλάνε και πολύ να λένε σωστό. Τα Ελγίνια. Ποια Ελγίνια. Σε αυτές τις περίφημες αρχαιότητες θα δώσουμε το όνομα ενός ληστή. Μάλιστα. Ή να
να λένε, ας πούμε, τα μάρμαρα. Είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όλα έχουν σημασία, θα πω. Γι' αυτό και επιμένω σε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανάρθετε σε άλλες εκπομπές. Θα σας στέλνουμε δίπλα για να μας λέτε, να μας πληροφορείτε το τι γίνεται για όλα τα θέματα στην Ελλάδα. Καλές εκπομπές και σε εσάς. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Ιάκωβος Μιλωνάς, ο μέγας ηθοποιός, ο τέλειος ηθοποιός. Πήγα στην παράστασή του, η τέλεια γυναίκα, ναι, το τέλειο έργο. Ήξερα ότι είναι καλός ηθοποιός, αλλά δεν ήξερα ότι είναι και ο τέλειος συγγραφέας και ο τέλειος σκηνοθέτης. Πες μας. Με κάνεις να κοκκινήσω τώρα και μου αρέσει. Και κοκκίνησε και πρασίνησε ό,τι θέλεις. Να σου πω ότι τώρα που λες για την τέλεια γυναίκα, ότι 27 Ιουλίου θα παιχτεί στο Άλσος Βεϊκού. Α, ωραία. Θα ξανάρθω. Οπότε είστε καλεσμένοι και συγχρόνως γίνεται και το 2047. Αυτό δεν το είδα. Αυτό που δεν το είδες, αλλά θα το δεις τώρα γιατί θα παιχτεί και σε διάφορους δήμους. Ναι. Και στον Άγιο Δημήτριο και στα Φαλιρικά, στο Φάληρο. Ανατρεπτική κωμωδία είναι αυτή. Αυτό είναι επαναστατική κωμωδία. Επαναστατική. Ναι. Έχεις κάτι ιδιόρυθμο που γράφεις. Ναι. Δηλαδή άλλο έργο βλέπει κάποιος και άλλο τέλος βλέπει και άλλο αρχή. Μας αλλάζει τα φώτα με λίγα λόγια. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται για να όλη η έννοια της συγγραφής έχει να κάνει με την ανατροπή. Δηλαδή ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα flat πράγμα το οποίο θα, mm-hmm. αυτό που δεις στην αρχή θα είναι και στη μέση και στο τέλος. Πρέπει να αλλάζει ώστε το θεατής να ακολουθεί το, ξέρεις, το συγγραφικό εσύ πνεύμα. Εσύ τα γράφεις αυτά? Εγώ τα γράφω, ναι. Και να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ γράφεις τα έργα, εσύ τα σκηνοθετείς. Ναι. Πώς γίνεται αυτό το πολύπλευρο ταλέντο? Κοίταξε, αυτό είχε ξεκινήσει όταν ήμουν δάσκαλος σε μια δραματική σχολή και με είχαν πρίξει να σκηνοθετήσω και να σκηνοθετήσω επειδή έχω τελειώσει το θέατρο τέχνης του Κούν με υποτροφία. Και έτσι με βάλανε σε αυτό το λούκι και μ' άρεσε το λούκι που μπήκα. Τώρα για τη συγγραφή, ναι, ξεκίνησα να γράφω, αλλά μετά έγινε και ένας διαγωνισμός κειμένων στο Εθνικό Θέατρο που ναι, πέρασα. Ναι. Και ήμασταν το πρώτο στούντιο συγγραφής στο Εθνικό Θέατρο. Οπότε πήρα και εκεί πέρα και άλλες γνώσεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί η συγγραφή, ξέρεις, είναι
πιο δημιουργικό από ότι όταν είσαι ηθοποιός. Ενώ ο ηθοποιός καλείσαι να υπηρετήσει ένα ρόλο, στη συγγραφή τους φτιάχνεις τους ρόλους. Ναι, είναι πιο ενδιαφέρον. Ναι. Το άλλο που είχα δει, που ήταν λίγο thriller. Το Χωρίς Ανάσα. Χωρίς Ανάσα. Αυτό ήταν ένα μεταφυσικό έργο. Το είδα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα έργα. Αυτό βέβαια δεν είχε τόσο πολύ κωμωδία όσο προσπαθώ να έχω στα άλλα, γιατί ξέρεις, επειδή τώρα όλοι είναι κάπως δύσκολα και κάπως είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα, προσπαθώ να βάζω και λίγο περισσότερο χιούμορ μέσα στα έργα, ώστε να παίρνουν και κάποιες ανάσες δροσιάς μέσα στα έργα. Πάντως έρχεται πολλής κόσμος όπου είσαι, γυρνάς όλη αλήθεια. Την Ελλάδα από ό,τι βλέπω. Είσαι ευχαριστημένος? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί τα πράγματα έτσι όπως τα χειρίζομαι πάνε από χρονιά σε χρονιά πάρα πολύ καλά. Περισσότερα φεστιβάλ ζητάνε τις δουλειές μου, αυτό είναι σημαντικό. Γιατί δεν είναι μονάχα ότι στο χώρο που το παρουσιάζεις, αν μπορεί κάποιος να έρθει να το δει, όταν στο ζητάνε ξέρω, από την Ξάνθη, από τη Θεσσαλονίκη, από το Φλόρινα ή από άλλα μέρη, είναι ωραία γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να έρθουν να δουν στην Αθήνα θέατρο. Mm-hmm. Οπότε πας εσύ. Τηλεόραση. Τηλεόραση, κοίταξε, εγώ αγαπημένη μου είπα ότι άμα δεν μου δώσω τα λεφτά που θέλω, δεν κάνω. Oh. Ναι, γιατί όταν δημιουργήθηκε η κρίση. Αν αγαπάς όμως τη δουλειά που κάνεις. Ναι. Όχι, πρώτα απ' όλα δεν είμαι ζητιάνος σε αυτή τη δουλειά. Ναι. Είμαι πολύ αξιοπρεπής και προσπαθώ να μου συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια. Οπότε όταν ξεκίνησε η κρίση και ρίξαν τους μισθούς μας στο 1/3, ναι, ναι. Είπα όχι. Και άλιστα. Συνεχίζω να λέω όχι. Μπράβο σου. Και μου είπαν σε είχαμε δει στη Μαρία την Άσχημη, τελευταίο, σύριαλ. Η Μαρία την Άσχημη, μετά κατευθείαν με πήραν στο Μια Στιγμή Δύο Ζωές. Ναι. Και μετά θέλανε να με πάρουν και στη Ζωή της Άλλης, αλλά τότε στη Ζωή της Άλλης ο μισθός έπεσε στο 1/3 και είπα όχι. Μάλιστα. Έτσι απλά και συνεχίζω να λέω όχι. Okay. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, γράφεις τίποτα καινούριο τώρα? Τώρα δεν γράφω. Ναι, γράφω το νούμερο 2 από το 2047. Δεν το έχω δει αυτό, δεν ξέρω. Πήγε πάρα πολύ καλά και ήταν sold out. Πρέπει να έρθω. Συνέχεια. Θα γίνει νούμερο 2. Ελπίζω να γίνει και τριλογία. Αλλά συγχρόνως κάνουμε και ένα άλλο έργο, το οποίο έχει να κάνει με το sex trafficking. Ναι. Είναι εμπόριο κοριτσιών για σεξ. Και είναι πιο σοβαρό έργο, με περισσότερα μηνύματα μέσα, το οποίο το σκηνοθετώ, είναι της Μίρκας Σταθητικοπούλου, παίζει μαζί μου μια καταπληκτική ηθοποιός από το θέατρο τέχνης, η Αντιγόνη Σταυροπούλου και η Μαγδαληνή Τσεμπέρη, και έχουμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και θα ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε και τα τρέλ και τις φωτογραφίσεις μας και αυτά. Μάλιστα. Και θα ανέβει το 27 Οκτωβρίου. Μπράβο, στον Κάτσι, στο Λίχνο. Λοιπόν, η πρώτη παράσταση τώρα που μιλάμε. Τώρα είναι 27 Ιουλίου στο Άλσος Βεϊκού. Ναι, 27 Ιουλίου. 27 Ιουλίου στο Άλσος Βεϊκού. Μάλιστα, βράδυ. Βράδυ, 9 η ώρα, η τέλεια γυναίκα. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο, να πάτε να το δείτε. Ναι. Τέλειο. Ναι. Αυτό φαντάζομαι ότι το αγόρασε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Μετά το πήρε και το έκανε περιοδεία. Το κάναμε περιοδεία πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή αυτό το έργο όντως ταξίδευσε σε πάρα πολλά μέρη. Και μετά έχουμε πάλι το 2047, αυτή είναι η επαναστατική κωμωδία που σου λέω, που θα πάει στο Άλσος Βεϊκού πάλι, θα πάει στα Φαλιρικά, στο Φάλιρο και στο αγαπημένο βήμα που μένω κιόλας, θα πάει στον Άγιο Δημήτριο και θα συνεχιστεί πάλι στο θέατρο. Είσαι ερωτευμένος? Είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου. Με τη ζωή, λένε όλοι, είπες με τη δουλειά μου. Κρίμα, και έχω μια τούρτα εδώ. Είναι από τη Θεοδόρα, Τσακάλοβ 15. Mm. Είναι γαμήλια τούρτα. Θα σ' άρεσε στο γάμο σου έτσι να έχει μια γαμήλια τούρτα? Βέβαια, φαντάζομαι, αν και δεν το πιστεύω σε αυτό το θεσμό, αλλά. Έχεις παντρευτεί ποτέ? Όχι, δεν έχω παντρευτεί. Ορίστε. Η τούρτα από μένα, από τη Θεοδόρα Τσακάλοβ 15. Αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι από Μαρέγκα, την κόβεις και την τρως. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Είσαι πολύ όμορφος. Και εγώ σ' αγαπάω. Κρίμα που με θεία. Και χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα δίπλα σου και τα λέμε. Θα ξανάρθεις. Θα ξανάρθω φυσικά. Και θα δούμε τώρα το βίντεο. Εντάξει. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τζέρι, τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ? Όλοι έχουν σχολάσει. Περιμένω την Χριστίνα. Χριστίνα, έμεινε μέχρι τόσο αργά? Το τελευταίο της βράδυ είπε να το ξενυχτήσει. Τι εννοείς το τελευταίο της βράδυ? Αφού την απολύσατε. Γι' αυτό είναι τώρα πάνω στον κύριο στεργείου. Μήπως βρούνε καμιά λύση? Δεν καταλαβαίνω. Δεν την ενημέρωσα στεργείο ότι δεν απολύεται. Billy Joy Tonight. Εκτός τα ρούχα που πρέπει να φοράει μια γυναίκα, θα πρέπει να φροντίζει το πρόσωπό της, το σώμα της. Εκεί ποιος χρειάζεται? Ένας γιατρός. Πρέπει να υπάρχει πάντα κοντά μας, δίπλα μας. Γι' αυτό και εμείς απόψε έχουμε τον γιατρό, τον πλαστικό χειρούργο,
Πάνο Σάνδρε. Καλώς ήρθες, γιατρέ μου. Θα σου μιλάω στον Ενικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Θέλουμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να μάθουμε ποιες είναι οι θεραπείες που ζητούν αυτή την εποχή οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι καλοκαίρι. Τι ζητάει ο κόσμος? Επειδή αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να υποβληθούμε σε θεραπείες οι οποίες είτε να έχουν μεγάλη επούλωση, είτε ουλές, είτε τομές, δηλαδή κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις. Λόγω του ήλιου. Λόγω του ότι θέλουμε κάτι πιο γρήγορα, και επειδή τώρα είναι η περίοδος που θα τα χρειαστούμε για να πάμε διακοπές, για να είμαστε καλύτεροι σε κάποιο event, σε κάποια εκδήλωση, σε κάποιο γάμο πιθανόν. Mm-hmm. Πολύ γάμο γίνονται αυτή την εποχή. Τις μη επεμβατικές θεραπείες, οι οποίες ειδικά οι καλύτερες από αυτές που έχουν πάρα πολύ έντονα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα με ελάχιστο ερεθισμό ή επούλωση. Όταν λέμε μη επεμβατικές, ναι, δεν θέλουμε χειρουργείο, δεν υπάρχει χειρουργείο. Αυτές αυτό εννοούμε. Γίνονται στον χώρο του ιατρείου, ναι, χωρίς χρήση κάποιες επεμβατικές προστατεύσεις. Ποιες είναι αυτές, μερικές? Εκτός από τα λέιζερ, τα οποία λόγω του ήλιου αυτή την περίοδο αντιδείχνεται, όλες οι άλλες θεραπείες οι οποίες έχουν σημαντική δράση στο πρόσωπο και στο σώμα χρησιμοποιούν πρώτον τις ραδιοσυχνότητες με κορυφές, αυτές οι οποίες είναι μονοπολικές και εξαιρετικά δραστικές, με μία έως δύο θεραπείες έχουν έντονο αποτέλεσμα, και δεύτερον τις θεραπείες της πιο τελευταίου τύπου που χρησιμοποιούν εντοπισμένους υπέρηχους, οι οποίες λέγονται HIFU σαν θεραπείες, οι οποίες επίσης με μία ή δύο θεραπείες έχουν σημαντική βελτίωση. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Αυτές είναι την τελευταία τριετία-τετραετία οι πιο εξελιγμένες θεραπείες. Εσείς πού έχετε σπουδάσει, για να μας πείτε και λίγο την ιστορία σας? Το background είναι πολύ, πολύ μεγάλο, γιατί έχω ξεκινήσει από Ελλάδα. Έχω κάνει μεταεκπαίδευση σε εξωτερικό, σε Ελβετία, σε Αγγλία, σε Αμερική, mm-hmm, και σε θεραπείες στα μηχανήματα στα οποία ήμουν εκπαιδευτής για τις περισσότερες εταιρείες που χρησιμοποιώ. Είμαι και εκπαιδευτής και πολύ σημαντικό στις νέες εφαρμογές, πολλές πειραματικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε κλινικές μελέτες που κάνουμε. Άντρες έρχονται? Σε σημαντικό βαθμό το τελευταίο, θα πω πενταετία περισσότερο, mm-hmm, έχει αρκετά απενεχοποιηθεί στο αντρικό φύλλο ή οποιαδήποτε παρέμβαση. Είναι διαφορετικές λίγο αυτές που προτιμούμε στους άντρες, mm-hmm, και γίνεται και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα ποτοξάκι αλλιώς γίνεται σε μία γυναίκα και με τελείως διαφορετικό γίνεται σε έναν άντρα, για να μην του αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά, να μην του σηκώσει περίεργα τα φίλια και να μην πει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, οι θεραπείες με ραδιοσυχνότητες, οι θεραπείες με υψηλούς υπέρηχους, τα νήματα και τα ενέσιμα χρησιμοποιούνται σε άντρες και γυναίκες και μπορούν, για παράδειγμα, να είναι πολύ χρήσιμες σε μια περίπτωση μελλοντικού γάμου, που αυτή την περίοδο είναι και πολύ σε μεγαλύτερη συχνότητα σε πολλές εποχές. Η νύφη πριν πόσο καιρό πρέπει να έρθει σε εσάς? Διαφορετικές θεραπείες έχουν διαφορετικό χρόνο που δείχνουν τα πλήρη τους αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν κάνει μια θεραπεία που θέλει και μείωση τοπικού πάθους ή σχήματος, ναι, δηλαδή να κάνεις καλύτερα μια λιπογλυπτική, θα λέγαμε, ναι, στο σώμα, ναι, σε πρόσωπο, ναι, σώμα, θέλει να έχει προηγηθεί ένα-ενάμιση μήνας για να έχουν δείξει έντονα τα αποτελέσματα. Οι θεραπείες που έχουν, είτε αυτές με υψηλές συχνότητες υπέρηχους, είτε αυτές οι οποίες είναι με ραδιοσυχνότητες, είτε από την 20η μέρα έχουν σημαντική διαφορά. Αν θέλουμε να κάνουμε δύο, τώρα θέλουμε και ένα μήνα να έχουμε πριν από τη θεραπεία. Εγώ σε όλους τους γιατρούς ρωτάω, το προγουλάκι πώς φεύγει? Είμαι ειδικός σε αυτό. Αχ, θα σας έρθω. Θα έρθετε απευθείας. Για πείτε μου πώς. Έχουμε τρεις μεθόδους. Πολλές γυναίκες μετά από κάποια ηλικία, όλες έχουμε το προγουλάκι μας και οι άντρες. Για να μην νομίζουν ότι μόνο εμείς. Υπάρχει μια εξαιρετική θεραπεία που λέγεται Lipolift, στο οποίο ασχολούμαι από το 2005 και το έχει εξελιχθεί 5 φορές, ναι, από τότε έως τώρα σαν πρωτόκολλο, ναι, το οποίο με δύο θεραπείες, συνήθως σπανίως τρεις επίμονα. Κάνουμε λιπαναρρόφηση. Κάνουμε λιποσυρίκνωση, δηλαδή το λίπος σιγά σιγά μαζεύει και πάει και παντυπώνεται, ναι, και διάρκεια. Βάζουμε και νήματα ή όχι? 10 χρόνια. Αυτό κάνει σύσφυξη σαν να έχεις βάλει δύο φορές νήματα. Τόσο καλή. Τόσο καλή. Νήματα. Μάλιστα. Αυτό, αν ακολουθεί από το πιο εξελιγμένο τελευταίο HIFU, που είναι κινούμενης κεφαλής, ενώ όλα τα προηγούμενα ήταν ακίνητης κεφαλής, δηλαδή δουλεύανε με κάποιες κεφαλές. Δηλαδή, οι γυναίκες λένε ότι η ηλικία τους φαίνεται από το λαιμό και από τα χέρια. Υπάρχει τίποτα που να... Στα χέρια μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατρέ μου? Ακριβώς. Εμείς οι γυναίκες που μεγαλώνουμε χρόνο με το χρόνο. Ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά τα χέρια, είναι και άλλο σημείο το οποίο
είναι ενδεικτικό είναι το εσωτερικό και το μπράτσο και το κρέμασμα που κάνουν τα μπράτσα και το τοπικό λίπος. Εγώ το αντιμετωπίζω αυτές... εδώ γιατί όλες οι κυρίες μου λένε ένα μανικάκι. Και εγώ δηλαδή μανικάκι φοράω. Ναι, για να λοιπόν, το καλύπτω. Αυτοί οι συνδυασμοί, δηλαδή χάιφου, ναι. Δύο συνεδρίες με λιπολίφτ, ναι. Είτε και με κρυολιπόλυση που δεν είναι τόσο επεμβατικό με ενέσεις, αλλά είναι μόνο με μια συσκευή, η οποία σε δύο-τρεις συνεδρίες κάνει μια σημαντική μείωση του λίπους, ενώ η άλλη θεραπεία κάνει σύσφυξη, mm-hmm. τότε έχουμε πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση. Απλά είναι περισσότερο μόνιμο σε βάθος χρόνου, σχεδόν σε επίπεδα λιπαναρρόφησης, η ενέσιμη λιπόλυση που κάνω εγώ του. Και ο λαιμός. Και το ίδιο στο λαιμό. Δηλαδή, με τις άλλες θεραπείες που φτιάχνεις είναι 1,5 με 2 χρόνια τα αποτελέσματα, ενώ όταν προσθέτεις και λιπολίφτ, πας στα 7 με 10. Μάλιστα. Επίσης, αν μπορώ, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ό,τι αφορά το σώμα. Ναι. Αν ένα κορίτσι δεν θέλει να γυμνάζεται τόσο πολύ, με ποιο τρόπο σε εσάς θα μπορούσε να έρθει και να κάνει σύσφυξη του σώματος, όταν χάνει κιλό και παίρνει κιλό και χάνει, δηλαδή δεν μπορεί να συγκρατήσει τα κιλά. Αυτές οι θεραπείες που προανέφερα είναι ακριβώς μπορούν να κάνουν σύσφυξη σε ολόκληρο το σώμα. Δηλαδή γίνονται στο πρόσωπο, στο λαιμό, στο ντεκολτέ, στα μπράτσα, στην κοιλιά, στα πλαϊνά της κοιλιάς και στη μέση, στην πλάτη και στα σουτιέν, στα σημεία αυτά τα οποία ναι, κάνουν τα ψωμάκια. Κρέμεται λίγο, στο άνω μέρος των ρογοφών, γιατί δεν θέλουμε το στρογγυλό των ρογοφών να το πειράζουμε πολύ, mm-hmm. αλλά μόνο να το σφίγγουμε και να το ορθώνουμε. Mm-hmm. Στα σημεία από κάτω και στα πλάγια, στους προσαγωγούς, στα εσωτερικά των mm-hmm. γονάτων, και γενικά όλο το πόδι να λεπτύνει, συνδυάζοντας αυτές τις τρεις τεχνικές. Πάνος Άνδρης, πλαστικός χειρούργος, χειρουργός Λυκείου 15 Κολωνάκη. Σας περιμένω και σε άλλες εκπομπές. Είμαστε στο χώρο μου, Λεβέντι 7, πλατεία Κολωνακίου, στην εκπομπή Billy Joy Tonight. Δείχνουμε τούρτες, γαμήλιες, δείχνουμε νηφικά, δικά μου, δημιουργίες μου, φορέματα. Ο γάμος όμως έχει και άσχημα. Γίνεται ο γάμος και αρχίζουν τα προβλήματα.
Συνήθως πριν τις εκλογές μιλάνε για το καλάθι της νοικοκυράς, αλλά τώρα δεν έχουμε εκλογές. Έχω δίπλα μου το Χάρη τον Παπουτσάκη, πολύ καλό δικηγόρο, σκουφά 62, που θέλω να μας μιλήσει για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Για το καλάθι της νοικοκυράς και όλα τα άλλα τα συναφή. Πες μας, Χάρη μας. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι οι Έλληνες τα χρόνια του 85 και μετά, επί Ανδρέα Παπανδρέου, και μέχρι τα χρόνια του 2005-2007 ήταν υπερκαταναλωτικοί. Αν θυμάστε, οι τράπεζες μας κυνηγούσαν νύχτα μέρα με τηλεφωνήματα, ελάτε να σας δώσουμε δάνεια, ελάτε να σας δώσουμε πιστωτικές κάρτες, ελάτε να μοιράσουμε χρήμα, ό,τι θέλετε μπορείτε να πάρετε. Και για διακοπές δάνεια. Τα πάντα. Εορταστικά. Εορταστικά, επισκευαστικά, αγορές ακινήτων, αγορές αυτοκινήτων, αγορές τα πάντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν εκείνη την εποχή της, ας πούμε, της 20ετίας. 85-2005-2007. Μετά μας πήρε η κάτω βόλτα. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, όλος ο κόσμος έσπευσε στις τράπεζες και πήρε αρκετά δάνεια. Και για να αγοράσει πρώτη κατοικία ή και δεύτερη ή και εξοχικό και επίσης να πάρει ρούχα, αυτοκίνητα, ό,τι άλλο καταναλωτικό αγαθό, τηλεοράσεις, βίντεο και δεν τελειώνει η γκάμα αυτών των πραγμάτων. Εκείνη λοιπόν την εποχή οι Έλληνες ένιωθαν πάρα πολύ άνετα, οι τράπεζες τους διευκόλυναν με χαμηλότοκα δάνεια και η δουλειά προχωρούσε κανονικά. Ξαφνικά ήρθε αυτή η κρίση και όλα κατέρευσαν. Και πώς κατέρευσαν? Διότι οι Έλληνες δεν είχαν πλέον χρήματα να πληρώσουν όλα αυτά τα δανεικά. Γιατί δεν είχαν? Γιατί έβγαζαν ένα μεροκάματο, ξέρω εγώ, 1.000-1.500 ευρώ το μήνα και οι υποχρεώσεις τους ήταν 2 και 3 και 4 και 5 χιλιάδες το μήνα. Ακριβώς. Ήταν αδύνατον να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες. Έτσι ήρθε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος έβαλε μια, ας πούμε, τάξη σε αυτές τις υποχρεώσεις των Ελλήνων που είχαν πάρει τόσα δάνεια και τόσες κάρτες και τόσα άλλα από εδώ από εκεί και προσπάθησε να κάνει μία ρύθμιση νομοθετική. Έγινε αυτός ο νόμος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ο οποίος νόμος από τότε και μέχρι σήμερα έχει βελτιωθεί και έχει τροποποιηθεί άλλες 4-5 φορές. Πάντοτε προς το καλύτερο, προς όφελος των καταναλωτών και των δανειοληπτών. Όμως σήμερα έχουν στενέψει και τα όρια που τα δικαστήρια επιτρέπουν να πάει κάποιος και να ζητήσει ρύθμιση. Και τώρα με το νόμο Κατσέλη τι μπορεί να γίνει? Είπα λοιπόν, οι δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να μην αποκρύψεις τίποτε. Τίποτα. Η δεύτερη περίπτωση και η πιο σοβαρή είναι ότι τα δάνεια αυτά που πήρες πρέπει να είναι πραγματικά για τις ανάγκες σου και όχι για να πας διακοπές ή να φύγεις να αγοράσεις ένα κότερο ή να κάνεις Dolce Vita. Δεν γίνεται να λες, δώστε μου 50.000 ευρώ, θέλω να κάνω επισκευαστικό του σπιτιού μου και εσύ αυτά τα λεφτά να τα φας. Σωστό. Και να μην αξιοποιείς. Δηλαδή πρέπει να πας στις τράπεζες τιμολόγια και δελτία αποστολής και όλο ότι ήρθαν τα υλικά, ότι πλήρωσε τους μαστόρους και έκανες μια προσπάθεια να φτιάξεις το σπίτι σου. Δεν μπορείς να τα πάρεις τα λεφτά και να εξαφανιστείς και να γυρίζεις να κάνεις ταξίδια. Τώρα δηλαδή να αγοράζεις καταναλωτικά αγαθά στο γραφείο σου. Σκουφά 62 είπαμε, ναι. Και ζητήσει να κάνεις μια ρύθμιση, θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις με τις τράπεζες, να γίνει ρύθμιση κλπ? Βεβαίως. Γίνονται σε μεγάλο χρονικό διάστημα αυτές οι ρυθμίσεις? Όχι, πριν από 1-1,5 χρόνο είχαν φρακάρει τα δικαστήρια, ναι. Και βάζανε, ορίζανε και μερικές φορές και μέχρι το 2020 δίκες. Τώρα το ίδιο, ναι, το Ειρηνοδικείο έχει βάλει και άλλες αίθουσες και άλλους δικαστές και έχουν συντομεύσει τις δικασίες και αυτεπαγγέλτως εκεί που σου είχαν ορίσει μία δικάσιμο Ιανουάριο του 20, τώρα μπορεί να στην ορίσουν σε 1-1,5 χρόνο. Χωρίς να πας να κάνεις αίτηση εσύ. Σου λένε, κύριε, συντομεύσαμε τη δικάσιμό σας, ελάτε να δικάσουμε τον Ιανουάριο του 18.
Η συμβουλή αυτό... μας, απλώστε τα πόδια σας όσο είναι το πάπλωμά σας. Στα ποσά. Μα όχι, δεν γίνεται συγχώνευση. Οι τράπεζες έχουν απέτηση να πάρουν αυτά τα χρήματά τους. Απλώς το δικαστήριο μετά αποφαίνεται και λέει θα πληρώνει στην τάδε τράπεζα, ξέρω εγώ, 150 ευρώ το μήνα με ένα δάνειο των 60. Mm-hmm. Αναφέρω mm-hmm. ένα παράδειγμα που έζησα πρόσφατα με μία πελάτησά μου που είχε πάρει ένα κατασκευαστικό, ένα αγοράς ακινήτου και ένα επισκευαστικό από 60.000 το κάθε δάνειο. Συν 4-5 πιστωτικές κάρτες που τις είχε φορτώσει 5-10.000, μαζεύτηκε ένα ποσό γύρω στις 180.000. Μάλιστα. Αυτές τις 180.000 το δικαστήριο για την πρώτη πενταετία τις ρύθμισε με πολύ χαμηλές καταβολές. Δηλαδή ζήτημα να δίνει για όλους αυτούς 250 ευρώ το μήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σκουφά 62. Όσοι φίλοι μας θέλουν να σε βρούνε, θέλουμε να σε έχουμε και σε άλλες εκπομπές, να μας δίνεις τις συμβουλές σου. Ο νομοθέτης δυστυχώς χρειάζεται ή ευτυχώς. Και πρέπει... Για όλα τα πράγματα στη ζωή χρειάζονται οι νόμοι. Χωρίς νόμος υπάρχει αναρχία. Την αυλή με φλερτάρει ένα παιδί, ένα γόρι ζωηρό, όμορφο μελαχρινό. Πω, 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 πω. Στη μαμά μου θα το πω. Έχει μάτια γαλανά, σαν τον ήλιο φωτεινά. Φαίνεται παιδί καλό, με χαμόγελο γλυκό. Πω, 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 πω. Στη μαμά μου θα το πω. Θεέ μου πόσο τον λατρεύω, Θεέ μου πως τον αγαπώ, και δικό μου τον εθέλα, δεν μπορώ θα του το πω. Στου σπιτιού μου την αυλή θα κατέβω ένα πρωί, και φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής μας, να μην έχουμε και τραγούδι. Δικηγόρο, γιατρό, detective, όλα τα σοβαρά επαγγέλματα. Τώρα πρέπει να ψυχαγωγηθούμε. Μετά άλλα στεναχωρηθήκαμε λίγο. Πρέπει να πάρουμε ψυχαγωγία. Χριστίνα Καζαντζή, ένα μοντέλο μου, ένα κορίτσι μου που δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, αλλά είναι και καθηγήτρια μουσικής και τραγουδάει και πάρα πολύ ωραία. Για πες μας, Χριστινάκη, εκτός το μοντέλινγκ. Με τη ζωή... Είσαι και πανέμορφη. Είσαι και πανέμορφη. Υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση και φιλία χρόνων. Έχουμε συνεργαστεί στις πασαρέλες πάρα πολλές φορές. Βέβαια, η ιδιότητά μου είναι μουσικός κατά κύριο λόγο. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Θέλω να πω ότι κι εγώ από μικρή ασχολούμαι με τη μουσική. Ξεκίνησα, να σου πω λίγο έτσι... Βεβαίως, το θέλω, το θέλω. Εκπαίδευση, ας πούμε. Ξεκίνησα σε μουσικό σχολείο. Από μικρή είμαι σε μουσικές σκηνές. Έχω δηλαδή μια εμπειρία σαν μουσικός κατά κύριο λόγο. Και πιο μεγάλη ξεκίνησα και να ασχολούμαι με το τραγούδι. Έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ωραία παρουσία και πολύ ωραία φωνή και καλό κορίτσι. Θα σε παντρέψουμε κιόλας. Και πολύ όμορφο. Και νηφικό εννοείται. Billy Joe. Στη συνέχεια ασχολήθηκα με μουσικές σπουδές στο Μουσικό Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ της Αθήνας. Και από εκεί και πέρα τώρα τελείωσα πρόπερση και ασχολούμαι και με το τραγούδι επαγγελματικά εδώ και 6 χρόνια. Έχω κάνει κάποιες καλές συνεργασίες. Η ζωή έχει έρθει σε κάποιες. Η ζωή είμαι εγώ, Για πάμε. Λοιπόν, έχω κάνει συνεργασίες με Άντζελα Δημητρίου, με Μάκη Χρυσοδουλόπουλο και με τραγουδιστές άλλων δεκαετιών χρυσών όπως Μπέση Αργυράκη, Ζανέτ Καπούγια, Δάκης. Εγώ σε έχω δει. Έχεις πολύ ωραία φωνή. Πώς μπορεί να συνδυαστούν με τη δουλειά που διάλεξες αυτά όλα? Είναι πολύ σκληρός ο δρόμος που διάλεξες. Όλα συνδυάζονται γιατί το ταλέντο και τα περαιτέρω πιστεύω ότι και οι παλιοί τραγουδιστές που είχαν το χάρισμα και δεν είχαν σπουδές, αλλά πάντα μετράει το χάρισμα, γιατί το χάρισμα είναι από το Θεό. Αυτό θέλω να πω στο τέλος. Έχεις πολλές αξίες εσύ.
Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω. Διάλεξες πολύ δύσκολο δρόμο, σύμφωνα με το χαρακτήρα σου. Σου εύχομαι όλα να σου πάνε καλά. Θα δούμε και ένα βίντεο από τη δουλειά σου. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Billy Joy Tonight κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα και κάθε Κυριακή 1 η ώρα τα μεσάνυχτα η επανάληψη. Θέλουμε να μας βλέπετε, θέλουμε να μας κρίνετε, ζητάμε τα μηνύματά σας να μας διορθώσετε, θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, να είμαστε πιο αγαπητοί, πιο κοντά σας, να είμαστε τα φιλαράκια σας. Για αυτή την εκπομπή και όπως τις άλλες όλες θα ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Λενό, τον δικηγόρο, και την Έλενα Τάλις που έχει την ναυτιλιακή εταιρεία Ένασης. Θα ακούσουμε και την κόρη της, LG Σότη, να μας πει ένα τραγούδι, θα ακολουθήσει βίντεο που είναι πάρα πολύ καλή φωνή, έχει έρθει από την Καλιφόρνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ την τούρτα που είχα από την Τσακάλο 15, από τη Θεοδώρα και επίσης τα μπαλόνια μπαλονόραμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καληνύχτα σας, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Things are